Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε για ακόμη μια φορά πίσω στο κανάλι μου. Το σημερινό βίντεο είναι η τελευταία μας μέρα στο εξοχικό μας. Είναι η τελευταία μέρα των καλοκαιρινών διακοπών στο εξοχικό μας στα Ορεινά Τρίκαλα. Από την επόμενη επιστρέψαμε στην Αθήνα. Ήδη τώρα που κάνω το voiceover είμαστε στην Αθήνα και βλέπω όλα αυτά τα πλάνα και νιώθω απίστευτη νοσταλγία για αυτές τις πανέμορφες μέρες μας στην εξοχή. Αυτά τα πανέμορφα πρωινά με θέα τα βουνά. Τα δροσερά πρωινά, γιατί πλέον έχουμε πολύ πολύ ζέστη στην Αθήνα που επιστρέψαμε. Και πραγματικά είναι υπέροχες αυτές οι μικρές καθημερινές στιγμές. Να ξυπνάς σε ένα πανέμορφο φυσικό περιβάλλον, να αγαπάς το χώρο στον οποίο βρίσκεσαι, το σπίτι σου ή ό,τι και αν είναι αυτό στο οποίο ξυπνάς. Και εννοείται να αντικρίζεις αυτά τα υπέροχα πλασματάκια. Νομίζω ότι κοντά στη φύση και ιδιαίτερα σε ζώα μπορώ να πω ότι είμαι ο εαυτός μου, είμαι πραγματικά ευτυχισμένη, είναι το καλύτερό μου. Βέβαια και στην Αθήνα, παρόλο που δεν έχουμε ζωάκια, είμαι και εκεί εξίσου ευτυχισμένη. Έτσι λοιπόν, τα πρωινά μας στην εξοχή πάντοτε ξεκινάνε με τα χάδια μας, τα πρωινά μας χάδια, τις αγκαλίτσες μας. Έχουν πολύ πολύ ενέργεια ήδη από όλο το βράδυ που έχουν ξεκουραστεί, οπότε δεν θα τους πω όχι, δεν θα αρνηθώ κανένα χάδι, καμιά αγκαλιά. Με τον τρόπο του αγκαλιά. Οπότε έχουμε το πρωινό μας παιχνίδι και στη συνέχεια ξεκινάμε με το πρωινό μας, να φάμε ένα καλό πρωινό για να συνεχίσουμε τα υπόλοιπα της μέρας. Για το πρωινό μου σήμερα επέλεξα να βάλω πάνω στο ψωμί μου φυστικό βούτυρο και μερέντα, γιατί η μερέντα είναι παιδική ανάμνηση, το φυστικό βούτυρο σίγουρα όχι, και ακριβώς επειδή είναι παιδική χωριάτικη ανάμνηση, παρόλο που δεν είναι δικό μου το χωριό, είναι παιδική ανάμνηση και ήθελα η τελευταία μας μέρα να έχει όλο αυτό το κόζινες τέλος πάντων, εννοείται βάζω λιγάκι αλάτι πάνω σε αυτά, γιατί νιώθω ότι δένει φανταστικά λιγάκι αλατάκι, και για το φώτι έκοψα μερικά λαχανικά για να τα βάλει και αυτός πάνω στο ψωμάκι του με ό,τι άλλο μπορεί να ήθελε, κάποιο τυράκι ίσως. Εννοείται ένα μεγάλο φλιτζάνι καφέ και είμαστε πανέτοιμοι για την υπόλοιπη μέρα. Και επειδή λοιπόν είναι η τελευταία μας μέρα στο εξοχικό, ήθελα να τα τακτοποιήσω όλα, να τα συμμαζέψω, να μην υπάρχει τίποτα εκτεθειμένο, να το αφήσουμε καθαρό και συμμαζεμένο για την επόμενη φορά. Εννοείται, είχα μία στίβα με καθαρά ρούχα πλυμμένα από το πλυντήριο τις προηγούμενες μέρες και όλη αυτή η στίβα έπρεπε να τακτοποιηθεί και να μπει είτε στη βαλίτσα μου είτε σε διάφορα άλλα πραγματάκια που είχαμε για το ταξίδι μας. Οπότε έχω πολύ τακτοποίηση με ρούχα, να μην ξεχάσω κάτι στην ντουλάπα που θα το θέλω στην Αθήνα και αντίστοιχα να μην ξαναπάρω μαζί μου κάτι στην Αθήνα που θα ήθελα ιδανικά να το αφήσω να υπάρχει στο χωριό, στο εξοχικό. Οπότε λοιπόν για την ώρα με αυτά θα ασχοληθώ, με την τακτοποίηση και με το να οργανώσω όλα μας τα πράγματα έτοιμα για να τα φορτώσουμε στη συνέχεια στο αμάξι.
Σε αυτό το σημείο τακτοποιώ το χαλάκι της γυμναστικής και να σας πω την αλήθεια μου, να σας εξομολογηθώ ότι όσο ήμασταν στο εξοχικό μας, έναν ολόκληρο μήνα δεν έκανα καθόλου γυμναστική με την έννοια αυτή του να βάλω το χαλάκι μου και να κάνω τη γυμναστική μου. Μπορεί να κάναμε πεζοπορίες, άπειρες πεζοπορίες, πολλή ώρα και στα βουνά και όλα αυτά. Αλλά ωστόσο οργανωμένα με το χαλάκι μου να βάλω κάποιο βίντεο και να πηγαίνω βήμα-βήμα, δεν έκανα τίποτα τέτοιο, το ομολογώ, έναν ολόκληρο μήνα. Και η μόνη χρήση αυτού του χαλιού ήταν κάτι πάρα πολύ πρακτικό και δεν το είχα σκεφτεί. Το χρησιμοποίησα όταν πηγαίναμε στο ποτάμι, επειδή έχει παντού πέτρες και είναι πολύ έτσι σκληρό και άβολο το εκεί που θα κάθεσαι, τέλος πάντων. Και σκέφτηκα να το παίρνω εκεί επειδή είναι αρκετά μαλακό το μαξιλαράκι του, οπότε ήταν η μοναδική χρήση που μπορούσα να του κάνω όσο ήμασταν στο εξοχικό μας. Σε αυτό το σημείο να σας πω πως ό,τι αφορά τα ρούχα είναι από τις αγαπημένες μου διαδικασίες, από τις αγαπημένες μου δουλειές στο σπίτι και συγκεκριμένα το να διπλώνω ρούχα είναι υπέροχο. Νομίζω ότι κάθε φορά η ψυχή μου και το μυαλό μου είναι πάρα πολύ χαρούμενα με όλες αυτές τις διαδικασίες του διπλώματος. Δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσείς, αν μπαίνετε σε ένα mood ψυχοθεραπείας, πραγματικά διαλογισμού, ηρεμίας και συγκέντρωσης. Τη λατρεύω αυτή τη διαδικασία. Αν είναι και για σας μια πολύ χαλαρωτική διαδικασία, γράψτε μου ένα αντίστοιχο σχόλιο από κάτω. Θα χαρώ να μοιραστείτε μαζί μου όλα αυτά που βιώνουμε όταν συμμαζεύουμε. Και σε αυτό το σημείο χωρίζω τα ρούχα ανάλογα με το αν είναι δικά μου ή αν είναι του Φώτη και αν θα τα πάρουμε μαζί μας στην Αθήνα ή αν θα τα αφήσουμε στο εξοχικό μας. Thank you.
Επίσης, όσον αφορά το δίπλωμα των ρούχων, πέρα από το ότι ικανοποιεί την ψυχή μου, όπως σας είπα, και το μυαλό μου, όλους αυτούς τους ψυχαναγκασμούς που μπορεί να έχουμε κάποιοι και κατά καιρούς, επίσης θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έπειτα γλιτώνεις πολύ χρόνο γνωρίζοντας ακριβώς τι έχεις και πού το έχεις και σε ποια κατηγορία πιθανότητα βρίσκεται. Και επιπλέον είναι πολύ όμορφο και στο μάτι το να υπάρχουν αυτές οι κατηγορίες, αυτές οι στιβίτσες οι μικρότερες, και να μπορείς οπτικά να έχεις ένα πολύ όμορφο σιρτάρι, μια όμορφη ντουλάπα γενικότερα. Και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα, η ντουλάπα με όλα αυτά τα ρούχα, τα δικά μου και του Φώτη, που αποφασίσαμε να αφήσουμε να υπάρχουν στο χωριό, στο εξοχικό μας. Και είναι μια διαδικασία που ακόμη πειραματιζόμαστε και αφήνουμε κάθε φορά και καινούρια ρούχα, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να χρειαστούμε, επειδή δεν μένουμε πολλά χρόνια σε αυτό το σπίτι. Τα τελευταία χρόνια το έχουμε αγοράσει, οπότε είναι όλα καινούρια για μας. Και εδώ έπειτα έχω όλα τα πράγματα που έχουμε συγκεντρώσει για να τα φορτώσουμε στο αμάξι, ό,τι θα πάρουμε μαζί μας πίσω στην Αθήνα. Και είμαστε λοιπόν πανέτοιμοι για την επιστροφή μας στην Αθήνα την επόμενη μέρα. Λίγο αργότερα ήρθε και η ώρα του βραδινού. Και για το ψινό βραδινό σκέφτηκα κάτι γρήγορο και εύκολο και αποφάσισα λοιπόν να κάνω noodles, αυτά τα noodles που είναι στα σακουλάκια, στα πακετάκια. Είναι πάρα πολύ νόστιμα, το πορτοκαλί είναι με μανιτάρια και το κόκκινο είναι με γαρίδες, πέντα νόστιμα. Θα χρησιμοποιήσω και αυτήν την κρέμα της Άλπρο που είναι φυτική. Και εννοείται μια πεντανόστιμη σαλάτα, όλα αυτά τα υλικά που θα βάλουμε εν τέλει στη σαλάτα είναι από το χωριό, και το μαρουλάκι και το κρεμμύδι είναι από εδώ, από τον κήπο μας, με τόνο, θα κάνουμε μια τόνοσαλάτα, και όλα τα υπόλοιπα που θα μπουν μέσα στη σαλάτα, ξαναλέω, είναι ό,τι πιο αγνό, οι πιπεριές, τα πάντα, είναι από το μπαχτσέ μας, από τον κήπο μας, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που υπάρχει κάτι τέτοιο και μπορούμε να τρώμε αγνά υλικά. Thank you.
δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί, ότι αυτή η κουζίνα, η ασιάτικη κουζίνα, είναι η αγαπημένη μου. Τα νούντλς τα υπερλατρεύω και το σούσι το ίδιο. Και εννοείται απολαμβάνω πολύ πολύ να μαγειρεύω τέτοια φαγητά, να ασχολούμαι με αυτή την κουζίνα μαγειρικά και όλες αυτές τις κρέμες και το κάρι που το υπεραγαπώ. Οπότε ήταν ένα πολύ ωραίο κλείσιμο του καλοκαιριού και των καλοκαιρινών διακοπών. Και επειδή λοιπόν ήταν η τελευταία μέρα, το τελευταίο βράδυ, φροντίσαμε να βγάλουμε και από το ψυγείο ό,τι άλλο θα χρειαζόταν οπωσδήποτε να καταναλώσουμε. Γι' αυτό και βγάλαμε και αυτές τις μπουκίτσες κρέατος και ήταν ένα πολύ πολύ νόστιμο δείπνο. Μετά το δείπνο μας καθίσαμε στη βεράντα να δούμε μία ταινία και είδαμε το Breakfast at Tiffany's και είχα αγκαλιά μου τον αγαπημένο μου γατούλη. Ήταν πραγματικά το καλύτερο δώρο για το κλείσιμο των καλοκαιρινών διακοπών. Το να είναι τόσο δεκτικός σε όλα αυτά τα χάδια, πραγματικά πεθαίνω, λιώνω, ήθελα να το πάρω στην Αθήνα μαζί μου. Χαίρομαι πολύ όταν έχω το χρόνο και τη διάθεση να κλείνω την ημέρα μου με ένα βιβλίο και το διάβασμά μου που το αγαπώ. Και έτσι λοιπόν το τελευταίο μου βράδυ στο εξοχικό μας κλείνει με λίγο διάβασμα από το βιβλίο Caraval. Και αυτά ήταν λοιπόν όλα για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό εδώ το βίντεο, η τελευταία μας μέρα στο εξοχικό και όλα αυτά που είχα να κάνω σήμερα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν για ακόμη μία φορά μαζί μου. Μην ξεχάσετε να κάνετε την εγγραφή σας στο κανάλι μου αν δεν το έχετε κάνει ήδη και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά και στο επόμενο βίντεο από την Αθήνα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Φιλιά πολλά!